Εγώ νομίζω ότι με τη σημερινή συζήτηση, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε και νομίζω θα το καταφέρουμε και σε μεγάλο βαθμό, είναι ρίχνοντας φως στο παρελθόν να φωτίσουμε το μέλλον. Γιατί το παρελθόν δείχνει πως όταν υπάρχει διακύβευμα, όταν μπορείς να αναγνώσεις σωστά τη συγκυρία, όταν υπάρχει πολιτικό σχέδιο και ατζέντα ετοιμάτων, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες κινητοποιούνται. Και αυτό αποτελεί προϋπόθεση, γιατί όταν το φοιτητικό κίνημα είναι μαζικό και είναι ρωμαλαίο, έχει αποδειχτεί πως μπορεί να πετυχαίνει νίκες. Όσα έβαλαν τόσο ο Μάριος όσο και ο Νόντας στην κουβέντα είναι παραδείγματα όπου το φοιτητικό κίνημα με ενότητα και μαζικότητα κατάφερε όχι μόνο να αρθρώσει αιτήματα, αλλά να θέσει την ατζέντα και να την κάνει ηγεμονική μέσα από τις υλικές νίκες τις οποίες κατάφερε να πάρει. Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και κάτι το οποίο ζήσαμε έντονα, ιδιαίτερα όσοι και όσες ήμασταν και σε σχολές του ΕΚΠΑ, ήταν η λεγόμενη Φορτσακιάδα. Η περίοδος δηλαδή που ήταν ο Φορτσάκης Πρίτανης στο ΕΚΠΑ. Το 14 με 15, τέλος πάντων, αρχές 15. Ο Φορτσάκης λοιπόν ήταν ο πρώτος Πρίτανης που ήθελε να καταργήσει τους φοιτητικούς συλλόγους. Ήταν ο πρώτος Πρίτανης που έφερε τα ΜΑΤ στη Σύγκλιτο. Ήταν ο Πρίτανης που έφερε τα ΜΑΤ έξω από τη νομική το πρωί να ψεκάσουν εμάς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ήμασταν για να υπερασπιστούμε και να προασπίσουμε τόσο τη σχολή μας όσο και το πανεπιστημιακό άσυλο. Ο Φορτσάκης ήταν ο πρώτος Πρίτανης πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ και ο πρώτος του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Γενάρη του 2015. Στο πρόσωπο λοιπόν του Φορτσάκη στις πρακτικές του αποκρισταλώνεται και η πιο αυταρχική όψη του συστήματος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, την πιο αυταρχική όψη του νεοφιλελεύθερου σχεδίου για την παιδεία, του σχεδίου που δεν θέλει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συνδιαλέγονται, να συμμετέχουν, να παίρνουν αποφάσεις, να διεκδικούν μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες, του σχεδίου που θέλει security και face control μέσα στα πανεπιστήμια, του σχεδίου που θέλει ιδιωτική εκπαίδευση για λίγους και εκλεκτούς. Συμπληρώνονται, πέρυσι και φέτος τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε ότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από το πανεκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Όταν 10 χρόνια μετά επικαιροποιούνται ίδια αιτήματα, αιτήματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, αιτήματα που ίσως δεν έφυγαν ποτέ, είναι μεγάλη ευθύνη και στοίχημα της ριζοσπαστικής αριστεράς να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Πριν κάνουμε την παραδοχή, γιατί περί παραδοχής πρόκειται, πως το φοιτητικό κίνημα σήμερα δεν υπάρχει και μας πιάσει έτσι και ένα αίσθημα ματαιότητας, να επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα και να πάμε ένα βήμα πίσω. Πώς θέτεις τα σωστά ερωτήματα τα οποία άπτονται και των αναγκών υλικών και μη των φοιτητών και των φοιτητριών προκειμένου να κινητοποιήσεις τους ίδιους και τις ίδιες αλλά και τους φοιτητικούς συλλόγους. Πρόκειται για αλληλοτροφοδοτούμενα πράγματα, θέτεις ερωτήματα, κινητοποιείται ο φοιτητής και η φοιτήτρια, συγκροτείται φοιτητικό κίνημα, μαζικό, δυναμικό, έτοιμο να δώσει μάχες, το οποίο ωστόσο και το ίδιο έρχεται να θέσει ερωτήματα τα οποία θα οδηγήσουν είτε δεν θα οδηγήσουν σε νίκες. Ζήτημα και στόχος δικός μας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι να θέσουμε αυτά τα σημεία συζήτησης μέσα στις διαδικασίες. Να στραφούμε στις συλλογικές διαδικασίες των συλλόγων μας και να διεκδικήσουν ξανά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Διεκδίκηση η οποία είτε μπορεί να παίρνει τη μορφή η οποία είναι και μια παγιωμένη αντίληψη περί το τι σημαίνει κίνημα, συνέλευση, κατάληψη, πορεία, είτε μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με Πριτάνης και εργολάβους, είτε μπορεί να σημαίνει συμμετοχή στα όργανα του Πανεπιστημίου και διεκδίκηση της ατζέντας της οποίας θέτεις. Άρα όταν μιλάμε για αναζωπήρωση και ανασυγκρόση του φοιτητικού κινήματος, εμείς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του τι φοιτητικό κίνημα θέλουμε. Και εμείς θέλουμε ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο είναι αντίστοιχο της εποχής του. Το 6-7 είχαμε ένα δυναμικό, μαζικό κίνημα που άφησε το αποτύπωμά του μέχρι σήμερα,
τον πρώτο καιρό των μνημονίων και των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ είχαμε ένα νεφελώδες κίνημα, τα περιέγραψε πολύ καλά ο Νόντας, διοικητική καταστολή Φορτσάκης, το οποίο κατάφερε να κινητοποιηθεί και να κινητοποιήσει και τους συλλόγους και για εμάς άφησε πίσω του εργαλεία και επεξεργασίες για ένα συνολικό σχέδιο για το πανεπιστήμιο όπως το θέλουμε και το ονειρευόμαστε. Το ζήτημα είναι όμως σήμερα τι θέλουμε. Θέλουμε σύγκρουση. Θέλουμε να βγούμε στην επίθεση και θέλουμε σύγκρουση. Γιατί περιπτώσεις όπως ο Καραμπίνης και ο Ζαπράνης δεν χωρούν στο πανεπιστήμιο που θέλουμε να οικοδομήσουμε και δεν χωρούν στο δικό μας σχέδιο. Να ανακτήσουμε ξανά τον άξονα του αντιπαραδείγματος και της δημιουργίας, γιατί μετά τη σύγκρουση και το αντί μπαίνει το ερώτημα τώρα τι, ποια η πρόταση, ποιο το σχέδιο, ποιες οι επεξεργασίες. Σήμερα, τώρα, να δώσουμε απαντήσεις και να ασχοληθούμε με τα επιμέρους, αλλά είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διαμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα γενικό και συνολικό σχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε ένας δημόσιος διάλογος για την παιδεία. Νομίζω όλοι και όλες μας μπορούμε να το θυμηθούμε πολύ καλά. Ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος αποδείχτηκε φιάσκο, τόσο με ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και επειδή το ίδιο το κίνημα και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν φρόντισαν και ίσως δεν ήταν έτοιμοι να συζητήσουν, να συγκροτήσουν μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες την πρόταση για το Πανεπιστήμιο, την οποία θα πάλευαν και θα υπερασπίζονταν σε αυτόν. Όμως το παρελθόν δίνει μαθήματα για το μέλλον. Το επόμενο διάστημα έρχεται ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος φαίνεται να επαναφέρει το άσυλο, τη συνδίκηση και να βάζει σε μία τάξη τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Από τη μία πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και χαρούμενες, γιατί με αυτό το νόμο στην ουσία έρχονται να υλοποιηθούν και να δικαιωθούν πολλά από τα αιτήματα του κινήματος, αιτήματα που είχαν θέσει οι ίδιοι φοιτητές και φοιτήτριες, αιτήματα δικά μας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι και έτοιμες για τις αναβαθμισμένες ευθύνες που έχουμε και τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Γιατί συνδιοίκηση σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει συνδιαμόρφωση, σημαίνει συναπόφαση. Σημαίνει πως οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες των ιδρυμάτων θα συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα λόγου και ψήφου στις αποφάσεις του τμήματος αλλά και του ιδρύματος ευρύτερα. Το φοιτητικό κίνημα για να πετύχει και να μπορέσει να έχει υλικές νίκες θα πρέπει πρώτα να είναι μέσα στους συλλόγους αλλά και έξω από τους συλλόγους. Το κίνημα του 6-7 πέτυχε γιατί κατάφερε να κάνει τα αιτήματα όλη της κοινωνίας και κατάφερε να δυναμώσει και να ακουστεί η φωνή του μέσα στην κοινωνία. Σε καιρούς μνημονίου, στόχος πρέπει να είναι να το ξυλώσουμε αυτό από την καθημερινότητά μας. Γιατί η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος, των E-2, οι διαγραφές, είναι κατάργηση των πτυχών του μνημονίου. Και ας έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ότι το μνημόνιο είναι pullover. Αν ξεκινήσεις να το ξυλώνεις, στο τέλος αυτό που θα σου μείνει θα είναι μια κλωστή. Κλείνοντας και στο δρόμο προς φοιτητικές εκλογές, εμείς, στον μπλόκο της ριζοσπαστικής αριστεράς, διεκδικούμε ένα συνολικό σχέδιο για το Πανεπιστήμιο. Ένα σχέδιο που οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, καθένας και καθεμία από εμάς, θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Να βάλουμε στόχο λοιπόν την επαναφορά της δημοκρατίας στις σχολές μας, στις συλλογικές μας διαδικασίες και στα συλλογικά μας όργανα. Να θέσουμε στην πρώτη γραμμή τις ανάγκες μας, τις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών, να θέσουμε στην πρώτη γραμμή τη φοιτητική μέρημνα. Να μην αφήσουμε κανέναν φοιτητή και καμία φοιτήτρια να αποκλειστεί από το δικαίωμά του στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Να γίνουμε παίκτες στο παιχνίδι και να στρέψουμε τη γνώση και την επιστήμη προς τις κοινωνικές ανάγκες και όχι όπως θέλει ο αντίπαλος στις ωρέξεις της ελεύθερης αγοράς και στα σχέδια του νεοφιλελευθερισμού. Κλείνοντας, και θα κλείσω με αυτή τη φράση, είμαστε το νέο. Να γίνουμε λοιπόν το νέο και το διαφορετικό μέσα στους συλλόγους μας, προτάζοντας τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, να είμαστε εκείνοι και εκείνες που θα στρέψουν το δίκτυο αριστερά.